Αγαπητοί τελευταίοι, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπολο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι ο χριστιανικός γάμος. Αλλά για να δούμε το θέμα αυτό, ο χριστιανικός γάμος πρέπει να πάρουμε με τις 40 πράγματα. Ο Πανάγκαθος Θεός, ο δημιουργός του σήμαντος που επίησε τον ουρανόν και τη γη και τη θάλασσα και πάντα από τα εναυτοίς, εκ του μηδενός επίησε τα πάντα. Καθώς διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Ζενέσεως που είναι η δημιουργία. Στην αρχή λέγει, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανόν και τη γη. Όταν λέγει επίησε τον ουρανόν, εννοεί όλα όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τους αγγέλους και ολόκληρο το σύμπαν. Και όταν λέγει και τη γη, εννοεί όλα τα καρποφέρα δέντρα και τα άκαρπα. Εννοεί ακόμα όλα τα κτίνη, τα ζώα, τα ήμερα και τα άγρια, τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού και όλα τα διάφορα ψάρια της θαλάσσης. Και αφού ο Θεός επίησε όλο το σήμα, το δημιου... δημιουργήσε όλα αυτά, τότε σκέφτηκε να πείσει και τον άνθρωπο. Γι' αυτό μιλάει στα ραδιοπρόσωπα, στο Ιόν και στο Άγιο Πρέμα, καθώς διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο Γέννησης, 26 στίχων. Και είπε ο Θεό: Πίσουμε άνθρωπο κατοικών η μητέρα και καθομοίωση. Και αρχέτωσαν τον εχθείων τη θαλάσση και των πετρινόν τον νου και των ερπετών και πάντων των ερπετών επί Έτσι, ο Θεό σκέφτηκε να πείσει έναν άνθρωπο να τον κάνει βασιλιά σε όλα τα κτίσματα που επίησε. Γι' αυτό στη συνέχεια παρακάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο Γέννηση, 7 στίχου λέγει: και έπρασε ο Θεός τον άνθρωπο χούν από τη γης και νεφίσισε εις το πρόσωπο αυτό και γίνε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και αφού επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, στη συνέχεια παρακάτω πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, 18 στίχο λέγει «Και είπε ο Κύριος ο Θεός, ο καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσουμε αυτό βοηθών κατά αυτόν». Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπο μόνο. Θα κάνουμε ένα βοηθό να είναι μαζί του. Και στη συνέχεια λέγει ότι επέβαλε ο Θεό έκσταση επί τον Αδάμ και τον ύπνωσε. Και πήρε μία από την πλευρά του Αβραμ και επίση τη γυναίκα. Και στο δεύτερο κεφάλαιο πάλι, 23-24 στίχου, όταν ο Θεό οδήγησε την γυναίκα, την Εύα, στον Αδάμ, ο Αδάμ τότε είπε «Τούτον τον είναι οστόν εκ των οστέωμο και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή κληθήσετε γενή ότε εκ του σαρκός αυτού εκτίστε». Ένεκεν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται δύο η σαρκαμία. Βλέπαμε ότι από την αρχή της δημιουργία ο Θεός επίγησε άσυν και θύλη Έναν άντρα και μια γυναίκα. Δεν επίγησε παραδείγματο χάρη για τον άντρα πολλές γυναίκες ούτε για τη γυναίκα πολλούς άνδρες, Αλλά ένα ανδρόγενο επίησε ο Θεός. Και του είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυρεύσατε αυτής. Και βλέπαμε ότι από τον Αδάμ και από την Εύα γέμισε όλη η γη από ανθρώπους και έγιναν όλα τα έθνη και όλα τα κράτη της γης. Και βλέπουμε από την αρχή της δημιουργία και μέχρι σήμερα ο κάθε άνθρωπος σε όλα τα κράτη της γης παντρεύεται και παίρνει μια γυναίκα και κάνει την οικογένεια. Αυτά λοιπόν μας διδάσκει η παλιά διαθήκη. Έρχομαι τώρα στην Καινή Διεθήκη και θα αναφέρω όλες τις πυρικοπές που μας διδάσκουν για το μυστήριο του γάμου. Στο 11ο κεφάλαιο κατά κατά Ευαγγέλων, στίχη 12, στο 10ο κεφάλαιο κατά Μάρκων Ευαγγέλων, πάλι στίχη 1.12, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Στο δεύτερο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχη 1, 11 εκεί μα διδάσκει ότι γίνεται γάμος στην Κανά της Γαλέας και ήταν καλυσμένος στο γάμο και ο Χριστός και οι μαθητές του. Ήταν ακόμα και η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία στο γάμο. Και ο Χριστός τότε έκανε το πρώτο θαύμα στην Κανά που έγινε ο γάμος, έκανε το νερό κρασί. Και αυτή την περικοπή η Εκκλησία μας τη διαβάζει στο μυστήριο του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη Κορθίους Επιστολή, 7ο κεφάλαιο, στίχη 1,40, μας ρωτάς και εκεί πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Στο 5ο κεφάλαιο, Εφεσίους Επιστολή, στο 21, 33, πάλι και ο Παύλος μας διδάσκει πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Και λέγει και ο Παύλος, οι ε, γυναίκε να σέβονται τους άνδρες ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γενικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά όπω ο Χριστός παρέδωσε, θυσίασε τον εαυτό του για την Εκκλησία, έτσι και οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες σας αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες. Και έλεγε στη συνέχεια παρακάτω ο Παύλος ότι κανείς δεν μίστησε τον εαυτόν του, διότι όποιος μισεί τον εαυτόν του είναι σαν να μισήσει την γυναίκα του και όποιος χτυπάει τη γυναίκα του μισεί και χτυπάει τον ίδιο τον εαυτόν του, ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή το ανδρόγενο, ο άνδρας και η γυναίκα είναι ένα σώμα. Καθώς λέγει και αναφέρει τα λόγια της παλιά Δεθήκης. Δια τούτο θα χωρίσω ο άνθρωπος, θα χωριστεί από τον πατέρα και από τη μητέρα και θα προσκολθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι ένα σώμα και οι δύο. Και λέει ο Παύλος, το μυστήριον τότε το, το μέγα εστίν, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Πλην και εμεί καθένα έκαστος την αυτού γυναίκα ούτω αγαπάτο ως αυτόν ή δε γεννή ή να φοβείται τον άντρα. Έτσι, εδώ μα δάσκει ο Παύλο ότι ο άνθρωπο, ο άντρα, να αγαπήσει τη γυναίκα του σαν τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Και αυτή την περικοπή τη διαβάζει η Εκκλησία μας, είναι ο Απόστολος που διαβάζει στο μυστήριο του γάμου στο τρίτο κεφάλαιο, κολασαής επιστολή, στίχη 18-19, πάλι εκεί ο Παύλος μας διδάσκει πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Και λέει, οι ε, γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως το Κυρίο και οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκας και μη πικρίνεστε προς αυτάς. Οι γυναίκες λέγει να υπακούσουν στους άνδρες όπως θα ακούσουν στον Κύριο. Αλλά και οι άντρε να μην στενοχωρείτε και να μην πικραίνεστε τις γυναίκες σας. Να είσαστε αγαπημένοι. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 1-7, εκεί πάλι διδάσκει. Ο Πέτρος πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Και αναφέρει στις γυναίκες. Να αγαπάτε τους άνδρες σας και να μην στολίζεστε, με χρυσά κοσμήματα, δηλαδή εξωτερική εμφάνιση, αλλά να είναι εσωτερική εμφάνιση ή καρδιά, και να αγαπάτε του άντρε σα, όπω ανήκει στον κύριο καθώ και άγιε γυναίκε που πίστευαν στο Θεό, καλούσαν, αγαπούσαν του άντρε. Και αναφέρει, για παράδειγμα, τη Σάρα, όπω η Σάρα αγαπούσε τον Αβραάμ και τον καλούσε. Κύριον και ο Αβραάμ πάλι αγαπούσε τη γυναίκα. Έτσι πρέπει λέγει ο Πέτρος να είναι ο χριστιανικός γάμος. Ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο Εβραίος επιστολή 4 στίχο γράφει τα εξής. Τίμιος ο κεφαλαιο εβραιους επιστολη 4 στιχο γραφει εμπάσει και εκεί ταμίαντος πόρνους δε και μήχος κρινεί ο Θεός. Ο γάμος, λέει ο Παύλος, πρέπει να είναι τίμιος σε όλα και η συζητή κλείνει να είναι καθαρή, αμύαντος, διότι ο Θεός τους πόρνους και τους μήχους θα τους καταδικάσει. Αυτά αγαπητοί τελεθεατέ, μας δάσκει η Αγία Γραφή και η Παλιά και η Κοινή πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Και μας διδάσκει ότι ο άντρας μαζί με τη γυναίκα να είναι ενωμένοι μαζί, ο ένας να αγαπάει τον άλλον και όπως παραδείγματος χάρη χαίρουν μαζί όταν έχουν χαρές, έτσι μαζί πρέπει να χαίρουν και να είναι ενωμένοι όταν υπάρχουν και λύπες, στενοχώριες, διότι η ζωή δεν είναι ό, ρόδινα όλα, αλλά είχε και βάσανα, πόνους, τρίψεις, δοκιμασίες, ανέχεια. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν χρήματα, όλα αυτά. Γι' αυτό όπως χαίρουν στις χαρές μαζί ο ροδινα ολα αλλα έχει και βασανα πονους τρύψει, δοκιμασιες ανεχεια δεν υπαρχει δουλεια δεν υπαρχουν χρηματα ολα αυτα γι αυτο οπως χαιρουν στις χαρες μαζι ο αντρας με τη γυναίκα, έτσι να χαίρουν και να υπομένουν μαζί και να υπομένουν όλα που θα έρχονται. Διότι ο γάμος είναι σαν το καράβι που χτυπάει στα κύματα της θαλάσσης και ο καπετάνιος προσπαθεί με κάθε τρόπο να οδηγήσει το καράβι εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι λοιπόν οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες και οι γυναίκες τις άνδρες και να χαίρουν και όταν έχουν δοκιμασίες. Όταν παντρεύθηκα αγαπητή τελευταίτε, ο Ερεύς μου είπε να ζήσετε και με έναν γιο. Και την ίδια στιγμή μου λέει, μπήκες κι εσύ στα βάσανα λέει. Εγώ είπα τι λέει έτσι. Αλλά είχε δίκιο ο άνθρωπος ότι έχει βάσανα η ζωή. Γι' αυτό τα ανδρόγεννα πρέπει να είναι ενωμένα. Να χαίρουν και στις λύπες μαζί και στις χαρές μαζί. Όχι όταν παραδείγματος χάρη δεν μπορεί η γυναίκα ο άνδρας Πρέπει να είναι δίπλα, πλάι, να τη βοηθήσει. Το ίδιο και γυναίκα. Όταν δεν μπορεί ο άντρας να είναι δίπλα, πλάι, να τον περιποιείται, να τον βοηθήσει, όχι όπως κάνουν μερικοί. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί η γυναίκα, σηκώνει το είναι εγκαταλείπει τη γυναίκα και τα παιδιά και βγαίνει και βρίσκει μια άλλη γυναίκα και χωρίζει. Η αντίθετα. Δεν μπορεί ο άντρας, σηκώνει τη γυναίκα εγκατρύπει τον άντρα και τα παιδιά της και σηκώνεται και δεύει. Το ανδρόγενο, αγαπητοί τελειτιατή, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δύο είναι οι αιτίες που πρέπει να χωρίσει. Η μία αιτία είναι ο θάνατος. Μόνον ο θάνατος πρέπει να χωρίσει το ανδρόγενο. Και η δεύτερη αιτία είναι όταν ένας από τους δύο πέφτει στη μεχεία στην πορνεία. Αυτές τις δύο αιτίες που σύμφωνα με την Αγία Γραφή πρέπει να χωρίσει το ανδρόγενο θα τις αναφέρω όπως σύμφω. μας τα διδάσκει η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη κορθίως επιστολή που ανέφερα προηγουμένως στο 7ο κεφάλαιο 39 στίχο λέγει «Γίνει δε, δε το νόμο εφόσον χρόνο ζει ο ανήρα Εάν αν δεν κοιμηθεί ο ανήραυτης αυτής την, ο θέληγα μεθύνε μόνον εν κυριό. Η γυναίκα λέγει είναι δεμένη με τον άντρα στο γάμο μέχρι ζει ο άνδρας. Αν κοιμηθεί δηλαδή πεθαίνει ο άνδρας έχει την ελευθερία από τον νόμο του Θεού να ξαναπαντευτεί. Να πάρει άλλο άντρα, όποιο θέλει αυτήν. Αλλά μόνο ο γάμο να είναι σύμφωνα με τον κύριο. Όπω ισχύει για τη γυναίκα, έτσι ισχύει και για τον άντρα. Έτσι, μόνο ο θάνατο μπορεί να ε, διαλύσει το ανθρώπινο. Και η δεύτερη αιτία που πρέπει να χωρίσει το ανδρόγυνο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι η πορνεία. Αλλά ας πάρουμε με τεσσερά τα πράγματα. Στην Παλιά Διαθήκη, ο προφήτης Μωυσής, στο δευτερο νόμιο, 24ο κεφάλαιο, πρώτο στίχο λέει, εάν κανείς δεν θέλει τη γυναίκα του να της δώσει ένα έγγραφο δεζυγείο και να τη χωρίσει. Ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Στο κατά Μαθαίον στα κεφάλαια 5ο, 6ο και 7ο είναι επί του όρου ομιλία. Στην αρχή από το 5ο κεφάλαιο ο 6 και 7 ειναι επι του ορου ομιλια στην αρχη απο το 5 ο κεφαλαιο ο χριστος μας διδάσκει για τους μακαρισμούς. Και στη συνέχεια παρακάτω στο 17 στίχο λέγει «Μην νομίσετε ότι ήρθαν καταλύσει τον νόμο και τους προφήτας. Όχι να καταλύσει, αλλά πληρώσει. Να μην νομίζετε ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο και του προφήτας. Όχι. Ήρθα να το συμπληρώσω. Και βλέπουμε στη συνέχεια, επί το όρο ομιλία, ο Χριστό συμπληρώνει το μοσαϊκό νόμο. Πάλι στο πέμπτο κεφάλαιο και τα μαθαίων, 31-32 στίχος λέγει και ο Χριστός. Ερέθεται να πουλήσει τη γυναίκα αυτού, δότα αυτήν αποστάσιο. Εγώ δεν λέγω μην ότι να πουλήσει τη γυναίκα αυτού, παρ' λόγου πορνείας, πει αυτήν μη χάστη και ως εάν από λελεμένη γαμίση με χάτη. Ελέχθη λέγει στη παλιά δεθήκη, όποιος δεν θέλει τη γυναίκα του να δώσει ένα έγγραφο διαζύγιου και να τη χωρίσει. Εγώ όμως λέει ο Χριστός, σας λέγω το εξή. όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του εκτός πορνίας δηλαδή χωρίς να πέσει στο αμάρτημα της πορνίας σε γυναίκα και από το ΑΒ λόγο τη διώγνει από το σπίτι και χωρίζει, αυτός αναγκάζει τη γυναίκα να γίνει μιχαλής. Και όποιος παντρεύει με γυναίκα χωρισμένη είναι και αυτός με Στη συνέχεια παρακάτω στο 19ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων στίχη 3-9 διαβάζουμε τα εξή. Ότι πλησιάζουν το Χριστό οι Φαρισαίοι με σκοπό να τον περάξουν και το λένε ή έξε στην ανθρώπο απολύσει τη γυναίκα του κατά πάσαν νητία. Επιτρέπεται λένε στο Χριστό οι Φαρισαί, ο άνδρας να χωρίσει τη γυναίκα δια οπωδήποτε αιτία. Ο δε αποκριθής είπε να αυτής ότι ο απαρχής άρσεν και θύλει πίεση αυτούς και είπε είναι και καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και ακολουθήσετε τη γενική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία, ώστε ουκέ οι δύο αλλά σάρξ μία. Ον ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Ο Χριστός Αποκατής και το είπε, ποτέ δεν διαβάσατε στην Αγία Γραφή αυτά που λέγει ο Θεός, ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, από την αρχή της δημιουργίας υπήρξε άσεν και τίλε, δηλαδή έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όταν ο Θεός οδήγησε την γυναίκα, την Εύα, στον Αδάμ, τότε ο Αδάμ είπε, το τον είναι ως τον εκ μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή την γυνή, ότι εκ του ανθρώπου αυτής ελήφθη αυτή. Δια τούτο, είπε ο Αδάμ, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος, τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκολληθεί προ τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ένα σώμα. Δεν θα είναι πια δύο αλλά ένα σώμα. Για να καταλάβουμε αγαπητοί τι θέλει Τι θα πει έσονται οι δύο η σάρκα μία. Ο και οι δύο αλλά σάρξη μία. Τι θα πει αυτό. Αλλά ας τα εξηγήσουμε πιο απλά τα πράγματα. Αναφέρω ένα παράδειγμα όταν το αγοράκι ή το κοριτσάκι είναι 5-6 χρόνων, η μητέρα και ο πατέρας τα βλέπει γυμνά, γυμνά τα παιδάκια. Αλλά ούτε οι γονείς ντρέπονται από τα παιδάκια, ούτε τα παιδάκια ντρέπονται από τους γονείς. Όταν όμως τα παιδάκια θα μεγαλώσουν, θα γίνουν 15, 20, 30 χρονών και οι γονείς θα ντρέπονται να ειδούν τα, παιδάκια, τα, παιδιά γυμνά αλλά και τα παιδιά θα ντρέπονται να τους δουν οι γονείς γυμνά. Εδώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Στο ένα το κεφάλαιο γέννησης, στήχη 20-23, μετά το κατακλυσμό, ο Νόε και φύτευσε αμπέλι και ήπιε πολύ κρασί και γυμνώστηκε έβγαλε τα ρούχα του και έγινε γυμνός. Όταν ο δεύτερος γιος, ο Χάμ, είδε τη γυμνότητα του πατέρα του, πήγε και τα είπε στα άλλα δύο αδέρφια, στο Σιμ και στον Ιάφετ. Τότε τα άλλα τα αδέρφια πήγαν και πήραν τα ρούχα του πατέρα του και πήγαν με τις πλάτες και έβαλαν, ένδυσαν τον πατέρα του με τα ρούχα αλλά πήγαν με τις πλάτες και δεν είδαν τη γυμνότητα του πατέρα τους. Έτσι λοιπόν ούτε οι γονείς μπορούν να ειδούν, ντρέπονται να ειδούν τα παιδιά μεγάλα γυμνά αλλά και τα παιδιά ντρέπονται να τα ειδούν οι γονείς γυμνά. Όταν όμως αύριο με χθαύριο, το αγόρι θα πάρει μια ξένη κοπέλα και θα παντρευτεί. Είτε η κοπέλα θα πάρει ένα ξένο παιδί και θα παντρευτούν και θα γίνουν ανδρόγεννα, τότε και ο άνδρας θα ειδεί τη γυμνότητα τη γυναικός, αλλά και η γυναίκα θα ειδεί την γυμνότητα του ανδρός. Αυτό σημαίνει αγαπητοί τελευταία κέσονται οι δύο η σάρκα μία. Αυτό που ο Θεός ένωσε, τους λέει δηλαδή ο Χριστός, άνθρωπος να μην το χωρίσει. Λέγουσιν αυτό, τι ούν Μωυσής συνετήρα το δούνε βιβλίων αποστασίων και απολύσει αυτήν. Οι Φαρισαίοι όμως το λένε. Γιατί ο Μωυσής μας έδωσε τον νόμο του διαζυγίου Όποιο δεν θέλει τη γυναίκα να τη βιώξει από το σπίτι και να της δώσει διαζύγιο. Λέει αυτή, ότι Μωυσής προ την, Μω την σκληροκαρδία ανημών, επέτρεψε η μην απολύσει τα γυναίκα σε μόν. Απαρχίζε ου γέγονεν ούτω. Ο Μωησή, του λέει ο Χριστό, σα έδωσε αυτόν τον νόμο για τη σκληροκαρδία σα. Διότι πολλοί άντρε για να ελευθερωθούν από τις γυναίκες θα τις σκοτώσουν. Και εκεί που να τις σκοτώσουν καλύτερα να τις δώσουν διαζύγιο και να φύγει από το σπίτι. Να αγαπητοί τελετέτε εφέτος το 2021 εδώ στην πατρίδα μας από την αρχή του χρόνου μέχρι τέλη Οκτωβρίου σε δέκα μήνες μερικοί παλιάνθρωποι βρωμεροί άνδρες σκότωσαν 13 γυναίκες. Εκεί που να τις σκοτώσουν, καλύτερα να τις είχαν δώσει παρά να τις σκοτώσουν. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός στους Παρισαίους, σας έδωσε το όνομα αυτό ο Μύσης. Και στη συνέχεια λέει ο Χριστός, «Εγώ δεν λέγω μην, απολύσει τη γυναίκα αυτού, μη επιπορνία και γαμίσει άλλη μη χάτη και ο από λελεμένη γαμή σας με Εγώ όμως σας λέγω, λέει ο Χριστός, όποιος θα διώξει την γυναίκα του χωρίς να πάσει κάνει καμιά αμαρτία. Τότε αυτός αμαρτάνει λέει, γίνεται μοιχός. Το ίδιο κάνει και αυτός που παίρνει γυναίκα παντρεμένη και την παντρεύει αυτός χωρισμένη γυναίκα, είναι μοιχός λέει. Για αυτό το σκοπό σας έδωσε ο προφήτης Μωυσής αυτό το νόμο. Έτσι βλέπουμε αγαπητοί τελειθεατέ, ότι δύο είναι οι αιτίες που χωρίζουν τον τρόγερα. Η μία αιτία είναι ο θάνατος και δεύτερη είναι η μοιχεία. Αλλά στο δεύτερο θέμα, αν ένας από τους δύο έπεσε σε αυτό το σφάλμα από το αβ λόγο και μετανοεί και συντάζει γνώμη από τον άλλο, τότε ο άλλος πρέπει να του συγχωρήσει και θα λάβει και δώρο από το Θεό. Εάν όμως δεν θα μετανοήσει και θα συνεχίσει να αμαρτήσει, ε τότε υπάρχει και το διαζύγιο. Αυτές είναι οι δύο αιτίες που μας διδάσκει η Αγία Γραφή που πρέπει να χωρίσει το ανθρώγενο. Αλλά υπάρχουν και άλλε αιτίε που είναι έξω από την Αγία Γραφή το χωρίζουν τα ανδρόγεννα. Από τις πολλές αιτίε που είναι, θα αναφέρω τρεις αιτίε. Μία αιτία που χωρίζουν τα ανδρόγεννα είναι ότι ανακατεύονται μέσα στα ανδρόγεννα πένθρες και κουνιάδες. Και όταν ανακατεύονται μέσα, χωρίζουν τα ανδρόγεννα. Στη Παλιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Σιράχ, 28ο κεφάλαιο, 15 στίχο λέγει εκεί ότι τρίτη γλώσσα γκρεμίζει κράτη και βασίλεια. Γι' αυτό ας προσέξουν πεθερές και κονιάδες να μην ανακατεύονται μέσα στα ανδρόγεννα. Η δεύτερη αιτία που χωρίζουν τα ανδρόγεννα είναι φίλοι, φιλινάδες, κουμπάρι και κουμπάριες από τους φίλους, φιλινάδες, κουμπάρι και κουμπάρες. Πολλά κακά έχουμε ακούσει, αγαπητοί τελευταίτε. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα που τα άκουσα εγώ με τα αυτιά μου στην τηλεόραση. Εδώ και 30 χρόνια, δύο παιδιά υποψήφιοι να παντρευτούν, πήγα στην εκκλησία. Η υποψήφια νύφη ζήτησε από τον ιερέα να της δώσει το μεγάφωνο να μιλήσει στους ανθρώπους που ήρθαν στην εκκλησία. Ο ερεύστης είπε θα γίνει το μυστήριο του γάμου και μετά θα μιλήσεις. Αλλά ενώ επέμεινε η μύθη τότε έδωσε ο ερεύστης το μεγάφωνο. Και πήρε το μεγάφωνο η μύθη και είπε σας ευχαριστώ ότι με ήρθατε εδώ να με Μου δώσετε χαρά. Αλλά δυστυχώ όμω, δυστυχώ ο γάμο δεν θα γίνει. Ότι ο υποψήφιο γαμπρό τα έχει φτιάξει με την κουμπάρα και διαλύεται ο γάμο. Και σηκώτα και έφυγε. Δεν έγινε το μυστήριο. Το δεύτερο παράδειγμα που άκουσα πάλι ήταν μια γυναίκα, είχε μια φίλη Και αυτή πήγαινε, έμπαινε, έβγαινε μέσα στο σπίτι συνέχεια. Και τι κάνει η Φιλεινάδα, εγκαταλείπει τον άντρα της, τα παιδιά της και τα φτιάνει με τον άντρα της Φιλεινάδας και μία μέρα σηκώνεται και φεύγουν. Και αυτή η γυναίκα πήγε στην τηλεόραση να κλαίγει το παράπονο της, αντί να πάει σε ένα πνευματικό πήγε στην τηλεόραση και δήμοιος ο γράφος της είπε κάποτε είχες και τον άντρα σου Είχε και τη φιλινάδα. Τώρα έχασε και τον άντρα σου και την φιλινάδα. Έτσι λοιπόν, φίλοι, φιλινάδε, κομπάρι και κομμάρδε, λίγο πα μακριά. Διότι πολλά γίνονται και δεν υπάρχει φίλο και φιλινάδα. Αλλά όπω λέγει η Αγία Γραφή, υπάρχουν λέγει αγαπητοί τί, τηλεεπίτροπε φίλοι τραπεζών, λέγει η Αγία Γραφή. Είναι φίλοι να του κάνει τραπέζια να φάνε να πιούνε και πίσω να πούνε η ίδια το κορόιδο. Στο έκτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Σιράχ, 13 στίχο λέγει. Από τον εχθρό σου διαχωρίστε και από το φίλο σου πρόσεχε. Έχεις έναν εχθρό, φύγε μακριά. Αλλά να προσέχεις λέγει και από τους φίλους. Γι' αυτό ας προσέχουμε από σφίλους, φιλινάτες, και κομπάρεδες. Πρωτό αναφέρω την τρίτη αιτία που χωρίζονται τα αντρόγεννα, ήθελα να πω τα εξής αγαπητοί τελευταίτε. Όποιος θα παραρμηνεύσει τα λόγια μου θα αμαρτήσει. Επαναλαμβάνω, όποιος θα παραρμηνεύσει τα λόγια μου θα αμαρτήσει. Αλλά δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η τρίτη αιτία που χωρίζονται τα δρόγενα είναι ο γέροντα. Ναι, υπάρχουν μερικοί γεροντάδε που ανακατεύονται στο κρεβάτι και χωρίζουν τα δρόγενα. Πώ, Πηγαίνει παραδείγματο χάρη γυναίκα να εξομολογήσει στο γέροντα. Και ο γέροντα ρωτάει τη γυναίκα, Γιαν, ο άντρα σου έρχεται να σμίξει μαζί σου χωρί τεκνογωνία, να το διώξει. Να μην την αφήσει, λέει. Και η γυναίκα δεν ακούει ούτε τον άντρα της ούτε την αγία γραφή. Κάθα να δούμε σε λίγο. Και ακούει το γέροντα. Και την ακούς να λέει. Εγώ ακούω το γέροντα. Τι μου λέει ο γέροντας. Τι μου λέει. Αυτό μου λέει να κάνω αυτό, αυτό εκείνο. Το γέροντα ακούω. Δεν ακούω κανέναν. Εάν, κυρία μου, ήθελε να ακούσει το γέροντα, να μην παντρεβόσουν. Να πήγαινε σε ένα μοναστήρι να κλειστήσει εκεί μέσα και να ακούσει συνέχεια το γέροντα. Ο άντρα έχει απαιτήσει. Έχει υποχρεώσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανακατεύονται οι γεροντάδες στα κρεβάτια των παντρεμένων. Στο βιβλίο του Αγίου Κουσμά, αγαπητοί τελεθέτε, λέγει εκεί μια ιστορία. Εγώ σαν Γιάννης που είμαι δεν πιστεύω ότι τα είπε ο Άγιος Κουσμάς. Κάποιος γέροντας τα είπε αυτά. Τι λέγει εκεί. Λέγει ότι ήταν ένας πολύτικρος Ιωάννης Ιερεύς. Αυτός είχε 20 παιδιά. Μια μέρα επισκέφθηκε στο σπίτι του ο δεσπότης της Ενωρίας και είδε πολλά παιδιά στο σπίτι, μέσα στο σπίτι, στην αυλή που έπαιζαν. Και το ρωτάει ο δεσπότης, Πάτερ Ιωάννη, τι νους είναι όλα αυτά τα παιδιά, τι κάμου είναι σεβασμιότατε το λέγει. Είναι που μου το χαράσε ο Θεός. Πόσα παιδιά έχει, του λέγει. 20. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένο, του λέγει ο δεσπότη. 18 χρόνια. 18 χρόνια παντρεμένο και έχει 20 παιδιά. Να εξομολυνθώ σε τη λέγει ο Πάτρι Εγώ λέγει μαζί με την πρεσβυτέρα, με την παπαδιά, πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε το μυστήριο του γάμου, σεφανωθήκαμε, μετά τρει ημέρες σμίξαμε, έγινε έγκυο η Παπαδιά, χωρίσαμε, γέννησε, σαράντισε, ξανά σμίξαμε, έγινε έγκυο, χωρίσαμε, γέννησε, σαράντισε και ξανά σμίξαμε. Και με αυτόν τον τρόπο μου εχάρισε ο Θεό τα είκοσι παιδιά. Και λέγει δίθεν ότι λέγει ο επίσκοπος. Ιαν με αυτόν τον τρόπο γέννησε 20 παιδιά, σου δίνω την ευχή μου και όχι μόνο 20 παιδιά να γεννήσει, αλλά και 50 και 100 παιδιά να γεννήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά α δούμε αγαπητοί τελεθεατέ, τι λέγει η Αγία Γραφή, διότι αυτά είναι έξω της πραγματικότητος και έξω της Αγίας Γραφής και λέγει στη συνέχεια παρακάτω. Δείτε ο Άγιος Κοσμάς, ακούσατε αγαπητοί χριστιανοί πως πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος και πόσες φορές πρέπει να σμίγεται. Πάρετε παράδειγμα λέγει τα ζώα. Πόσες φορές σμίγουν το χρόνο, μια φορά. Πάρετε τα παράδειγμα τα χωράφια. Πόσες φορές τα χω... σπέρνουμε, μια φορά το χρόνο. Έτσι πρέπει να είναι και το ανθρώπινο. Αλλά αυτά όλα είναι έξω τη Αγία Γραφή. Και τα λέει ο Σατανά, αδελφοί μου, για να χωρίσουν τα ανδρόγεννα. Ναι, θυμάστε, όταν πήγε ο Σατανά στο παράδεισο και είπε στην Εύα: Αν θα παραβαίνετε, το νόμο του Θεού θα γίνει σαν Θηή. Σαν θεοί, λοιπόν. Και την πλάνησε. Έτσι το πλανάει τώρα τα ανδρόγεννα με τον γέροντα. για να χωρίσουν τα ανδρόγεννα. Αλλά ας δούμε τελευταίτε, αγαπητοί τελευταίτε, τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Κορθίους επιστολή, έβδομο κεφάλι που ανέφερα προηγουμένως, στίχη 3-5 λέει, τη γενική ονειρη την οφειλωμένη εύνοια από εδώ του, ο δε και γινεί η γενή του ίδιου σώματος ουκ εξουσιάζει άλλο ανήρ, ο μοίος δε του ανήρ του ίδιου σώματος ουκ εξουσιάζει άλλη μία Μη απόστηνη τελήλως είναι αν εξεφόλου προσχερών ή να σκολάζεται την ιστία και την προσευχή και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε ή να μην πειράζει μας ο σατανάς για την ακρασία μόνο. Με απλά λόγια, εδώ ο Παύλος λέγει ο άντρας αυτό που οφείλει να δώσει στη γυναίκα, δηλαδή την συζυγική σχέση, να το δώσει λέει. Το ίδιο να κάνει και η γυναίκα. Αυτό που ανήκει να δώσει τον άνθρωπο να το δώσει λέει. Διότι το σώμα τη γυναίκα δεν το ορίζει η ίδια, αλλά το ορίζει ο άντρα τη. Το ίδιο και το σώμα του άντρο το ορίζει η γυναίκα του. Να μην στερηθεί το ένα προ τον άλλον, λέγει ο Παύλο. Εκτό αν θα συμφωνήσετε μαζί Δηλαδή να ασχοληθείτε σε λίγο χρονικό διάστημα με νηστείες και προσευχές αλλά και πάλι λέει ο Παύλος να σμίγετε, να μην απομακρυθείτε διότι θα σας πειράξει ο σατανάς αν δεν θα σμίγετε και θα σας οδηγήσει λέγει στην αμαρτία, στην πορνεία και ο ένας θα κοιτάξει στα δεξιά, ο άλλος στα αριστερά και θα χωρίσει το ανδρόγιο. Αυτά αγαπητοί τελευταίτε ήθελα να πω για το μυστήριο αυτό το γάμο. Πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Είδαμε ότι και η παλιά και η κοινή διαθήκη πώς μας διδάσκει πώς πρέπει να είναι ο χριστιανικός γάμος. Είδαμε ότι δύο είναι οι αιτίες που χωρίζουν τα ανδρόγεννα. ο θάνατος και η πονία. Είδαμε ακόμα ότι είναι και άλλες αιτίες που είναι έξω από την Αγία Γραφή που χωρίζονται τα Ανδρόγεννα Και ανέφερα τρεις αιτίες. Η μία αιτία είναι όταν ανακατεύονται πέθερες και κονιάδες μέσα στα Ανδρόγεννα, χωρίζουν τα Ανδρόγεννα. Είδαμε με η δεύτερη αιτία ότι χωρίζουν ακόμα τα ανδρόγυνα από φίλους, φιλενάτες, κομπάρι και κομπάρδες Και την θετία που χωρίζουν ανδρόγυνα είναι ο γέροντας. Αλλά για να τα καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε αγαπητοί τελεθεατές πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτο, να πιστέψουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, ότι η προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφεί τη Βίβλου δεν έγραψαν δικά του λόγια, αλλά το πνεύμα του Άγιο του φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο λόγο του Θεού. Καθώ ο Απόστολο Πέτρο στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει. Ο του ανθρώπου είναι έκτη προφητεία, αλλά του Αγίου φερόμενοι λάρισαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Έτσι, πρώτον να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού. Δεύτερον, να τη μιλητήσουμε και τρίτο να τη τηρήσουμε. Αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού, θα τη μιλητήσουμε και θα τη τρίσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μα χαρίσει ο Θεό εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε. Αγαπητοί τηλεθετέ, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, με τα γκόνια μας και να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη. Και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά σύμφωνα με την Αγία Γραφή η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ με τους Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην εποράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.